Της αντιπολίτευσης που λέει δεν υπήρξε πολιτική συμφωνία, καθυστερείται και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι και από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά τη λήξη του Eurogroup από τον κύριο Ντάζιλμπλουμ, από τον κύριο Μοσκοβισσή, από τον κύριο Ρέγκλινγκ, είναι προφανές ότι έχει επιτευχθεί μια καταρχήν συμφωνία. Έχουμε ένα πρώτο περίγραμμα των βασικών αρχών που θα διέπουν την τεχνική συμφωνία, η οποία προφανώς θα γίνει μετά από τη λήξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν νομίζω ότι αυτό αμφισβητείται από κανέναν άλλον εκτός από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μάλλον έγραψε την ανακοίνωσή της ήδη από χθες. Κύριε Τζανακόπουλε, όμως εδώ υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία βάζει η αντιπολίτευση σχετικά με τα πλεονάσματα. Το θέμα των πλεονασμάτων. Αυτό δεν συζητήθηκε. Ακούστε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος ήταν σήμερα η συζήτηση. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε στην σημερινή συνεδρία του Eurogroup ήταν το βασικό περίγραμμα στη βάση του οποίου θα κλείσει η τεχνική συμφωνία. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη από το Δεκέμβριο του 2015 έθετε ένα θέμα δημοσιονομικού κενού για μετά τη λήξη του προγράμματος. Δημοσιονομικού κενού ύψους 2% του ΑΕΠ ή 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το δημοσιονομικό κενό μετά, το οποίο έβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά τη σημερινή συμφωνία, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον. Αντιθέτως, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε είναι ότι η τεχνική συμφωνία θα περιλαμβάνει προφανώς κάποιες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Με λίγα λόγια, για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε μέτρο αυξάνει τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου και άρα επιβαρύνει τους φορολογούμενους, θα υπάρχει και ένα αντίστοιχο μέτρο το οποίο θα μειώνει τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου και άρα θα ελαφρύνει τους φορολογούμενους. Αυτό νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη και στην πραγματικότητα δικαιώνει την πολιτική γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έλεγε από την αρχή ότι επιδιώκει μια συμφωνία χωρίς επιπλέον λιτότητα. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν επιπλέον λιτότητα δεν περιλαμβάνει η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να αξιολογηθεί θετικά. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, μπορείτε να μας δώσετε, κύριε Τζανακόπουλε, τι σημαίνει αυτό, δίνουμε ένα ευρώ, παίρνουμε ένα ευρώ? Κοιτάξτε τώρα, τα ειδικά παραδείγματα δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι πράγματα τα οποία θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Σε πολύ γενικές γραμμές, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι για κάθε ευρώ επιβάρυνσης θα υπάρχει και ένα ευρώ, ευρώ ελάφρυνσης. Άρα λοιπόν το ισοζύγιο θα είναι μηδέν. Επομένως, καταλήγουμε σε μια συμφωνία η οποία δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί ως μια θετική εξέλιξη και νομίζω ότι το πιο προβληματικό στην όλη κατάσταση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκει ούτε μία λέξη να πει για την θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων και αυτό αποδεικνύει και το στρατηγικό της αδιέξοδο αλλά και την πολιτική της αμηχανία, καθώς είχε ποντάρει μετά την πρώτη αξιολόγηση και κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης, είχε ποντάρει στην αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και τελικά στην αποτυχία της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Τζανακόπουλε, κάποιοι μιλάνε ήδη για προνομοθέτηση. Πότε θα νομοθετηθούν αυτά, τώρα, μετά το 19? Σας είπα ότι το βασικό είναι ότι για οποιοδήποτε μέτρο νομοθετηθεί και το οποίο θα εμπεριέχει επιβάρυνση των φορολογουμένων, θα νομοθετηθεί και ένα άλλο μέτρο αντισταθμιστικό το οποίο θα εμπεριέχει ελάφρυνση των φορολογουμένων. Όλα αυτά θα συμφωνηθούν. Οπότε θα υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό. Θα έχουμε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, δηλαδή μηδενική επιπλέον λιτότητα. Και μας λέτε ότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει το πότε θα γίνει αυτό, γιατί περιμένουμε τα κλιμάκια να διαμορφωθεί το. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε σήμερα ήταν το γενικό περίγραμμα της συμφωνίας. Για να επιστρέψουν οι θεσμοί. Για να επιστρέψουν οι θεσμοί. Από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες, οι τεχνικές λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα συζητηθούν μεταξύ της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας και των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, όταν θα επιστρέψουν δηλαδή τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Με την ποσοτική χαλάρωση, τι γίνεται, κύριε Τζανακόπουλε?
Κοιτάξτε, η ποσοτική χαλάρωση είναι ένα μέτρο νομισματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής δεν προαναγγέλλονται. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι ότι αν έχουμε θετική εξέλιξη και ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και την ίδια στιγμή υπάρξει και μια συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για να ενταχθεί η χώρα στην ποσοτική χαλάρωση, όπως εξάλλου έχουν πει και τα ίδια τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο ίδιος ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη. Δηλαδή, έχουν θέσει δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η δεύτερη είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θεωρήσει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Νομίζω ότι εντός των χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα έχουμε θετική εξέλιξη και στα δύο αυτά μέτωπα και επομένως θα ανοίξει ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση. Τώρα για το αν θα προλάβουμε. Εξαρτάται τι εννοείται αν θα προλάβουμε. Στόχος μας είναι να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε με δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές μέχρι τον Αύγουστο του 2018, διότι το κρίσιμο είναι το 2018 να μπορέσουμε να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς να έχουμε ανάγκη τη στήριξη του επίσημου τομέα. Επομένως, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Κύριε Τζανακόπουλε, μέχρι χθες μιλούσαμε για τον κόφτη. Όλα αυτά που περιγράφουμε έχουν να κάνουν με αυτή τη διαδικασία. Όπως μας περιγράψατε, είναι παίρνεις ένα μέτρο, δίνεις ένα ευρώ, παίρνεις ένα ελάφρυνση. Αυτά μπαίνουν σε μια λογική κόφτη ή είναι κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό? Ο δημοσιονομικός διορθωτής είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ συζητάμε για μέτρα τα οποία θα νομοθετηθούν και θα έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι υποαίρεση κάποιου στόχου. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει νομοθέτηση στην Ελλάδα και με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα δεν υπάρχει νομοθέτηση μέτρου υποαίρεση. Ούτε θετικού, ούτε αρνητικού. Άρα αυτό βγήκε από το τραπέζι. Γιατί αυτό δεν υπάρχει συζήτηση για υποαίρεση μέτρα. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Ούτε για θετικά μέτρα συζητάμε υποαίρεση, ούτε για αρνητικά μέτρα συζητάμε υποαίρεση. Θεωρούμε δεδομένο, έχουμε ως βασικό σενάριο, ότι με βάση τη σημερινή κατάσταση θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να επιτύχει τους στόχους για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα το 2018. Αντίστοιχη θεώρηση γίνεται για το 2019 και από εκεί και πέρα το μόνο το οποίο αλλάζει είναι το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή, αν υπάρξει επιβάρυνση σε ένα πεδίο, θα υπάρξει και η αντίστοιχη ελάφρυνση σε ένα άλλο πεδίο. Έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία με βάση τις σημερινές προβλέψεις που γίνονται από όλους τους θεσμούς να επιτύχει μηδενικό, να επιτύχει την επίτευξη, να επιτύχει το στόχο για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτά θα κουμπώσουν με κάποιους στόχους ή θα είναι αποφάσεις κοινές ώστε να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο σας περιέγραψα νομίζω είναι σαφές. Οτιδήποτε οδηγεί σε επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογουμένων θα αντισταθμιστεί από ένα άλλο μέτρο το οποίο αυτό θα οδηγεί σε ελάφρυνση. Αυτό που ρωτάω, κύριε Τζανακόπουλε, είναι θα το ζητάνε οι δανειστές αυτό? Πάρτε, ας πούμε, μέτρα για το φορολογικό. Όχι, τα θετικά μέτρα, μέτρα για τις συντάξεις και θα υπάρξει μια συμφωνία. Τα θετικά μέτρα με βάση τη συμφωνία είναι στην διακριτική ευχέρεια της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί και η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, ώστε να δούμε και ακριβώς πώς όλο αυτό το ισοζύγιο που μας αναπτύξατε πριν από λίγο θα δοθεί πια στην πραγματική οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να πάμε τώρα στο Βερολίνο για να δούμε πώς φτάσαμε στη συμφωνία. Ο Γιώργος Παπάς φαίνεται ότι είχε το παρασκήνιο, μας έδινε πληροφορίες. Όμως σήμερα, Γιώργο, τι ακριβώς έγινε? Και ο κύριος Σόιμπλε δεν ξέρω αν έβαλε νερό στο κρασί του, αλλά σίγουρα δεν ήταν τόσο σκληρός όσο τις προηγούμενες ημέρες με τις διαρροές. Σήμερα οι δηλώσεις του ήταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Ναι, και τον είδαμε, Νίκο, αισιόδοξο να μπαίνει σε αυτό το Eurogroup. Ειδησιογραφικά να σου μεταφέρει.